Σας έχω μια τεράστια έκπληξη. Volkswagen Polo, ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Γιάννενα, ήρθε εδώ πέρα να συστήσουμε λίγο περισσότερο το αμάξι. Απίστευτο. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οποίος ασχολείται με ηλεκτρολογικά. Και πάμε να δούμε τι έχουμε. Εννοείται. Πήραμε καινούργια αμάξι. Θα ασχοληθούμε με μια νέα κατηγορία σε αυτό το πρώτο κανάλι και θα πάμε στα πάρα πολύ ψηλά. Τι εννοώ, ανοίγουμε ένα καινούριο κύκλο off-road καταστάσεις. Πάμε να ξεσκεπάσουμε το καινούριο. Και τα χαμηλά, αλλά σαν τα ψηλά δεν έχει. Πόσοι από εσάς θυμάστε το καρτάκι εδώ πέρα που είχαμε, Rotax 125. Πήγαμε, το σετάραμε λίγο, βάλαμε καινούργια ελαστικά, ρυθμίσαμε λίγο τα κόλπα και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε για πανέμορφες βόλτες. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα για σήμερα. Σήμερα λοιπόν, παιδιά μου, σας έχω μια τεράστια έκπληξη. Και όταν εννοώ τεράστια, το εννοώ με την πλήρη έννοια της λέξης. Καθώς πήραμε καινούργια αμάξι. Πήρα επιτέλους καινούργια αμάξι, σας έχω πει, παιδί μου, όταν στεναχωριέμαι πολύ παίρνω καινούργια αμάξι, άρα αφού χτύπησα το Audi, στεναχωρήθηκα, άρα έπρεπε να πάρω ένα άλλο. Το πήρα όμως για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα ασχοληθούμε με μια νέα κατηγορία σε αυτό το πρώτο κανάλι. Θα αφήσουμε για λίγο τα χαμηλά και θα πάμε στα πάρα πολύ ψηλά. Τι εννοώ, για πάμε λίγο να δούμε, να σας υποψιάσω λίγο. Δείτε εδώ τι σας έχω, όταν λέω ότι από τα χαμηλά θα πάμε στα ψηλά, το εννοώ. Για πάμε. Δείτε εδώ, αλάνια μου, τι σας έχω. Τι σας έχω, γεια χαρά σε όλους, αγγελέ μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο για αυτή εδώ πέρα την περίοδο που διανύουμε είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ ψηλό. Πάμε να το ξεσκεπάσουμε λίγο για να δούμε τι μπορεί να είναι. Για να δω τώρα λοιπόν ποιοι είστε σακαλιά και θα το βρείτε αμέσως. Σας είχα πει κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι θα ασχοληθώ με τα ψηλά. Έψαχνα λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο να το ξέρουν όλοι, να έχουν ανεβεί όλοι τουλάχιστον μία φορά σε ένα τέτοιο, να μπορεί δηλαδή να είναι κινήσιμο για να το ξέρουμε, να το φτιάξουμε και πολύ εύκολα. Και έψαχνα κάτι το οποίο θα το χαλούσα στη γλώσσα πολλών από εσάς. Δηλαδή θα το βάζα ψηλά ζαντολάστιχα, ψήλο μακίτ και όλα αυτά, καμπίνες και τα σχετικά. Και βρήκα λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Αυτό ήταν το ιδανικότερο αυτοκίνητο που θα μπορούσα να έχω εγώ συγκεκριμένα, καθώς είναι παλιό, είναι ψηλό, είναι έτοιμο και είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Πάμε να ξεσκεπάσουμε το καινούριο Toyota Hilux του 1991. Αυτά λοιπόν, ελπίζω όσοι κάθεστε και βλέπετε αυτό το βίντεο να είστε τόσο ενθουσιασμένοι και καταχαρούμενοι όσο είμαι εγώ. Πάντα ήθελα ένα ψηλό, παιδιά μου, και ήρθε λοιπόν η ώρα να το αποκτήσω. Πόσο μάλλον να το πάρω και έτοιμο. Εννοείται πως στα χέρια τα δικά μου τίποτα ποτέ δεν έρχεται έτοιμο. Πρέπει να βάλω χέρι, να δώσω τη δικιά μου πινελιά, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να το ανακαλύψουμε. 3.15, 75, 16 ελαστικά, τα οποία μεταφράζονται σαν 35 στη γλώσσα των off-road τυπάδων και χειροποίητη καρότσα. Δείτε εδώ πέρα καροτσάρα, η οποία είναι flat. Λοιπόν, παιδιά μου, βλέπετε ότι έχουν πάρει ένα Hilux έτοιμο, μια μισή καμπίνα. Είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Είναι το αμάξι το οποίο
θα μπορέσω να επέμβω πάνω σε αυτό, να το μάθω καλύτερα. Και επέλεξα ένα αμάξι το οποίο θα μπορούσε οποιοδήποτε να το έχει ή το είχε κάποτε, με σκοπό να μπορώ να σας δίνω και εγώ τα φώτα μου, ρε παιδί μου, και τις λύσεις μου σε αυτά που θα δω εγώ με τα μάτια μου. Άρα, όσοι έχετε αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο, μπορείτε από εδώ και στο εξής να με ρωτάτε, όχι επειδή ξέρω, επειδή θα μάθω και θα μάθουμε μαζί σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Φυσικά είπαμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι και ο σκοπός. Δείτε εδώ, σιδερένιες ζάντες, οι οποίες είναι αρκετά χαμηλό offset, ώστε να έρχεται ψηλά, και από ό,τι ενημερώθηκα, rough country ανάρτηση, ψηλωμένο γύρω στους 5 με 6 πόντους και έχει κατέβει όλη η γέφυρα κάτω χαμηλά για να μην έχει κανένα απολύτως θέμα. Πραγματικά έχω εκστασιαστεί με τα LED φώτα κάτω και με τα LED φώτα πάνω. Εννοείται έχω ανοίξει και το καπό, καθώς ήθελα να σας δείξω το μικρό μοτεράκι που έχει. Όσοι θέλετε να μάθετε, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζίνη και υγρά αέριο. Ό,τι καλύτερότερο θα μπορούσα να έχω βρει εγώ προσωπικά, καθώς η βενζίνη τουρμπίζει και όταν η βενζίνη τουρμπίζει, κάνει και πολύ πιο ωραίο θόρυβο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι Toyota. Επιτέλους λοιπόν, αφήσαμε τα Audi, πήγαμε στα BMW, αφήσαμε και τα BMW. Βασικά δεν τα αφήσαμε, έχουμε ένα Y46 κρεμότητα, το δείτε γι' αυτό πάρα πολύ σύντομα. Και πήγαμε επιτέλους στα Ιαπωνικά. Εδώ πέρα έχω το κομμάτι, εκεί πέρα έχει ξεσαλώσει με το car. Δείτε εδώ, έχει ξεσαλώσει με το car. Έχει κάνει όλα αυτά. Όχι, πλάκα, αυτά τα κάναμε το Y30. Πόσο χαρούμενοι είστε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Πραγματικά, αν έκανα την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω εγώ προσωπικά και με βάση όλα αυτά που έχετε δει. Πάμε να το παρκάρουμε λίγο στην άκρη, γιατί έχει έρθει ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Γιάννενα με ένα Volkswagen Polo και να βάλουμε καινούργιες ζάντες 17. Volkswagen Polo, ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Γιάννενα, ήρθε εδώ πέρα να στήσουμε λίγο περισσότερο το αμάξι. Καθώς του είχα στείλει πριν καιρό ελαττήρια και αμορτισέρ για να χαμηλώσει εδώ πέρα το αγρίμι, γιατί περί αγρίμιου πρόκειται. Volkswagen Polo, το έχετε σίγουρα έχετε όλοι πάρει μια φορά Volkswagen Polo και ήρθε η ώρα να σας δείξουμε πώς φτιάχνετε πανέμορφα. Γιάννη, καλώς το φίλο. Γεια χαρά. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Ήρθε. Ναι, ρε φίλε. Το είχαμε χαμηλώσει, τώρα ήρθε η ώρα να φέρουμε τις ζάντες στο φτερό χωρίς αποστάτες και να δικαιολογήσουμε όλο αυτό το πέρα το χαμήλωμα. Καθώς θυμάσαι, μου είχες πει να βάλουμε ζάντες και σου λέω πρώτα χαμήλωσέ το και μετά. Και το είχα πει αυτό, επομένως μ' άκουσε και χαμήλωσε τα μάξι, στήθηκε και ό,τι γλίτωσε από οικονομία στο καύσιμο θα το ξαναδώσει τώρα, ρε παιδί μου, για να βάλουμε αυτές εδώ τις 17. Κύριε Αντρέα, σηκώστε το αυτοκίνητο. GR21 λοιπόν, έχουμε επιλέξει αυτές εδώ πέρα τις ζάντες, καθώς έχουν ένα πανέμορφο ασημί με διαμαντέ χρώμα και έχουμε επιλέξει 17x8. Όπως βλέπετε είναι διπλό καρέ, αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν σε πόλο 5x100, φάμπε και τα σχετικά και 5x14. Άρα αυτές οι ζάντες δεν πάνε ποτέ χαμένες, καθώς μπορείς αύριο μεθαύριο να τις βγάλεις και να τις κουμπώσεις σε ένα Hyundai τζιπάκι. Και έχουμε επιλέξει 2x40x17 για να πάρουμε αυτό το απαλό stretch, καθώς το χρειαζόμαστε επειδή η ζάντα θα κάτσει ακριβώς στο φτερό και θέλουμε αυτό εδώ να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με το φτερό, καθώς το αμάξι είναι ήδη χαμηλότερο. Ελαστικά Kumo Tire 2.5.40.17 Extra Load και βλέπετε τα χαρακτηριστικά τους. Όπως βλέπετε έχει 72 θόρυβο, αν και ίσια γραμμή. Είναι α στη βροχή όμως, επειδή έχει βαθύ αυλάκι και φαίνεται κιόλας από την κάμερα. Και δεν κατανάλωση. Δεν κατανάλωση γιατί αυτό το πρώτο λάστιχο είναι σε σπορ σειρά. Σπορ σειρά σημαίνει ότι είναι στην 40. Και αφού είναι στη 40, αυτό σημαίνει ότι είναι αυτόματα και σπορ. Αυτό τουλάχιστον είναι ένας μπακάλιος τρόπος να το καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να τις βάλουμε πάνω για να δούμε πώς θα αλλάξει αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Για πες. Απίστευτο. Απίστευτο. Για πάμε να βγούμε λίγο έξω να το δούμε. Δείτε εδώ ρε παιδιά πώς έχει γίνει πραγματικά. Με μία ζάντα όλο το αυτοκίνητο αλλάζει. Καλά, δεν είναι μόνο η ζάντα, παίζει πολύ βασικό ρόλο και το χαμήλωμα. Καθώς έχουμε χαμηλώσει τα μάξι, έχει έρθει όπως το βλέπετε και μπροστά αλλά και πίσω και δείτε το αποτέλεσμα. Το σύνολο είναι συνταρακτικό. Και εννοείται πως αυτό εδώ μπορεί να το χαμηλώσει άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο όσο θέλει. Καθώς το λάστιχο και η ζάντα και όλα αυτά μαζί μας έχουν δώσει αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο αποτέλεσμα. Πάμε να χαρούμε λίγο τον απίστευτο αυτοήλιο που έχουμε σήμερα και να το δούμε λίγο καλύτερα. Για πες τώρα που βγήκες από τα μάξι. Τι έχουμε. Δεν έχω λόγια. Τι δεν έχεις λόγια, φίλε, πες κάτι ρε παιδί μου, πες. Είναι μεγάλες, θα κοπανάει.
Πες κάτι ρε παιδί μου, θα φοβάμαι τα πεζοδρόμια, πες κάτι. Απλά τέλειο. Απλά τέλειο, έτσι. Απλά τέλειο. Είναι αυτό που περίμενες να δεις. Είναι ρητορική ερώτηση, καθώς είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενες να δεις. Ακριβώς έτσι, αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Τα φιλιά μου στα παιδιά στα Αλάνια από τα Γιάννενα εκεί πέρα. Του τυπάδε μου εκεί πέρα και θα το βλέπετε αυτό πέρα τα μάξι από εδώ και πέρα. Εννοείται πως θα το καταλαβαίνουν από τις ζάντες και από την πιστοποίηση πίσω. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Λοιπόν, φίλε, ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Τι έχουμε, ξαναήρθε. Τι έπαθες, τι έγινε. Κάτι ξέχασα. Τι ξέχασες πάλι, τι έχουμε, αφού όλα καλά είναι στα μάξι. Λοιπόν. Α, τι έχουμε εδώ, ρε, τι έχουμε εδώ, ρε. Για να δω. Αυτό είναι την πόλη μας. Ζήνος. Τι είναι αυτό ακριβώς. Σίγουρο παλαιωμένο. Περίμενε. Τσίπουρο παλαιωμένο. Yeah. Δηλαδή είναι τα τσίπουρα έτσι, σαν ουίσκι. Τι φάση εδώ. Αποθηκεύεται σε βαρέλι τριγυνό από 2 έως 5 χρόνια και παίρνει το χρώμα του βαρελιού. Δηλαδή αυτό είναι τσίπουρο κανονικό είναι τσίπουρο. Και απλά έχει πάρει το. Ακριβώς. Κάτσε να το δούμε στον ήλιο να δούμε τι φάση. Δείτε εδώ, Κοίτα εδώ. Δωράκι, δωράκι. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα στο BMW. Να το πιούμε κάποια μέρα παράξενη χωρίς να οδηγάμε εννοείται. Φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το τιμήσω για πάρτι σου και θα το πιω στην υγεία των Ιωαννίνων, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να πηγαίνεις. Ό,τι παρατηρήσεις με παίρνεις τηλέφωνο και εννοείται ότι ό,τι έχεις θέμα με ενοχλείς. Οποιαδήποτε στιγμή. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτό είναι ακριβώς και ο λόγος που υπάρχει αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο, είναι η παρέα. Κρατήστε το αυτό. Δείτε εδώ ομορφιά. Χειροποίητη καροτσάρα. Flat. Και είναι πραγματικά ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσα να έχω, σας το ξαναλέω. Η πρώτη μου σκέψη είναι να το γεμίσω όλο σιδεριές, να μπορούμε να πηγαίνουμε στο βουνό, έχει σαλώσει εδώ πέρα ο τύπος, και να κάνουμε κάμπινγκ. Δηλαδή να βάλουμε μία σκηνή και να μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας. Και βασική προϋπόθεση είναι να φτιάξω μία βάση και για το τρέλο για να κινούμαστε με το F30, αλλά πιο πολύ θα ήθελα να βάλω μία βάση για να βάζω το motocross. Άρα, βάση για το motocross. Πάνω ψυγιάκι για τα σχετικά, σκηνές και φύγαμε για κάμπινγκ. Πω πραγματικά, δεν ξέρω τι με το πάρα έχω ανοίξει τώρα, καθώς γενικά στην Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Χαλκιδική, το κομμάτι του off-road είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι καθυστέρησα να πω. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, δεν φαίνεται φυσικά εννοείται στο YouTube, αλλά εδώ είμαστε να το ανακαλύψουμε. Επομένως, ανοίγουμε ένα καινούριο κύκλο off-road καταστάσεις, Toyota Hilux. Και τρελαίνομαι. Μπορώ να πω πως το βρήκα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τα μείον του είναι πάρα πολύ ελάχιστα. Είναι το κλασικό σαλόνι, καθώς είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να μπει. Βλέπουμε κάτι συμπράγκαλα από εδώ πέρα. Αλλά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εννοείται πως θα το επιθυμούσα να το έχω σε διπλοκάμπινο. Όμως κάτι τέτοια σπανίζουν η αλήθεια είναι και μακάρι να μπορούσα να το βρω γιατί είμαι πολύ λάτρης της παρέας, να ξέρετε. Αλλά παρόλα αυτά κάτι θα κάνουμε. Είναι μία μισή καμπίνα. Είναι έτοιμη εξοπλισμένη με πατάκια και τα σχετικά και θα κάνουμε δουλίτσα. Επομένως, το πρώτο πράγμα που αναζητούμε είναι σίγουρα ένα σαλόνι, καθώς θα το λάστιχα έχει. Μπαίνει το σαλόνι, θα ξεκινήσουμε με το εξωτερικό κομμάτι μετά, προφυλακτήρες και τα σχετικά. Θα βάλουμε εργάτη σίγουρα μπροστά, γιατί ένας εργάτης είναι πάρα πολύ βασικός στα off-road. Και μετά θα αφήσω για το τέλος, ρε παιδί μου, το μοτέρ. Σίγουρα θα μπει κάτι καλό. Δεν ξέρω αν θα βάλω κάτι συνηθισμένο, αλλά θα ψάξω σίγουρα κάτι καλό. Όσοι από εσάς έχετε την παραμικρή ιδέα ή έχετε κάνει μια τέτοια μετατροπή, θα σας παρακαλούσα θερμά να βοηθήσετε κάτω στο σχόλιο ή με ένα τηλέφωνο έστω, ρε παιδί μου. Βοηθήστε και εσείς λίγο, όχι μόνο να σας βοηθάω κι εγώ. Τώρα θα πει κάποιος πήρες το Hilux και θα τα παρατήσεις όλα τα υπόλοιπα. Όχι, παιδιά μου, όχι, παιδιά μου, δεν παρατάω τίποτα. Τα φτιάχνω όλα και από λίγο. Το F46 περιμένει να βάλουμε τις βάσεις στο καπό για να σταθεροποιηθεί και να βγει επιτέλους ξανά στον δρόμο. Περιμένω και τις καρδιές μπροστά. Το F30 το έχουμε πιει το αίμα στο ρίσιο κάθε Τετάρτη 6 με 8. Αν όχι κάθε Τετάρτη, Τετάρτη παρατετάρτη πάμε εκεί πέρα και τα λέμε. Με το F30 εννοείται πως μπορείτε να έρθετε να σας κάνω βόλτες, καθώς έχω πει πολλές φορές ότι από τη στιγμή που έχω τις σιδεριές μέσα με ένα κράνος μπορώ νόμιμα να σας πάρω μέσα στην πίστα. Και το άλλο του πατέρα μου στέκεται ακόμα στη ράμπα και το αφήνω επίτηδες πάνω στη ράμπα και δεν το βγάζω, ούτως ώστε κάθε φορά που περνάω και το βλέπω να λέω κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθώ. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα ασχοληθώ, αλλά το θέμα μου είναι ότι άμα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό εδώ θα έχουμε αρκετά ντράβαλα. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι βρήκα επιτέλους ένα μηχάνημα που έψαχνα που λέγεται κουρμπαδόρος. Ο κουρμπαδόρος είναι αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα, το οποίο το βρήκα σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση όπως βλέπετε. Και πρέπει να το σετάρω λίγο και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε. Τι να φτιάχνουμε, να μπορούμε να λυγίζουμε τα σίδερα που λέμε εμείς εδώ πέρα στο χωριό μας και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη μετόπη για το Audi, να φτιάξουμε roll cage ακόμα για το Y30, να βάλουμε κάποια σιδεριά στο Hilux. Που πραγματικά χάνω τα λόγια μου γιατί είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Έχω γεμίσει ένα σωρό αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα είναι
Το καθένα έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του ιδιαιτερότητα και τα. Τη δικιά του, πώς το προβλήμα, κάθε ένα είναι ξεχωριστό. Και όλο αυτό το κατάφερα χάρη σε εσάς, ρε Λάνια. Δηλαδή, εντάξει, σας έκανα τη χάρη, ας πούμε, σε ορισμένους να σας λέω, ρε παιδί μου, να σας δείχνω ό,τι μπορώ και εγώ από τις γνώσεις μου. Είτε στέκουν είτε όχι, αυτό το κρίνετε εσείς. Και εσείς με βοηθήσετε να φτάσω σε αυτό το πρώτο σημείο. Να μπορώ δηλαδή να κάνω το χόμπι μου, το όνειρό μου, δηλαδή να το κάνω επάγγελμα και το επάγγελμά μου χόμπι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Αφού λοιπόν κατάλαβα ότι δεν γίνεται άλλο, πήρα μια πολύ σημαντική απόφαση. Δεν γίνεται να τα κάνω όλα μόνος μου. Άρα πρέπει να φτιάξω μια ομάδα κρούσης. Επομένως, πάμε να σας γνωρίσω τον ηλεκτρολόγο αυτού εδώ πέρα του καναλιού, Ξέλιος Κερμεντής, και θα αναλάβει από εδώ και πέρα όλα μας τα αυτοκίνητα από άποψη ηλεκτρολογίων. Έχουμε εδώ πέρα το Vito, το οποίο σας έχω πει ότι έχει ξεκινήσει γενικά η φάση του. Έχει βαφτεί. Από εβδομάδα θα πάμε να το βάλουμε και αυτοκόλλητα. Ζάντες. Ψάχνω ήδη φρένα γιατί πρέπει να βρω πρώτο άκρο. Όμως, για να γίνει πρώτα όλο αυτό, πρέπει να ετοιμάσουμε λίγο φώτα και τα σχετικά, καθώς πολλά από αυτά δεν δουλεύουν. Έχουμε το τρέιλερ, το οποίο πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή καλωδίωση για να έχουμε φώτα, καθώς μέχρι τώρα δουλεύουμε με τα εφεδρικά. Και με την ευκαιρία θα πάμε να φορτώσουμε και το Hilux, το οποίο πρέπει να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα φώτα του, καθώς δουλεύουν όλα, απλά είναι λίγο δουλεμένα, ρε παιδί μου. Πάμε να το ανεβάσουμε πάνω, Ανδρέα. Προχώρα μπροστά. Για να δούμε, χωράει αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο πάνω στο τρέιλερ. Πρέπει να δούμε αν χωράει, καθώς θα ξεκινήσουν μόντες και τα σχετικά, άρα το τρέιλερ είναι πολύ βασικό. Έλα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Λίγο εδώ. Οπα, 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 οπα. Δείτε πόσο βαρύ είναι το Vito, έχει σηκωθεί τέρμα. Λίγο εδώ. Έλα κι άλλο. Ανέβηκες. Έλα πως είσαι, έλα πως είσαι. Λίγο εδώ πάλι. Δείτε εδώ το θηρίο. Έχει σηκώσει το Vito τέρμα. Το Vito έχει σηκωθεί τέρμα. Έλα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ω, σιγά, σιγά. Λίγο εδώ. Πρόσεχε, μη σας σβήσει, ρε Ανδρέα. Έλα κι άλλο. Λίγο εκεί. Όπα. Λίγο εκεί. Ίσια. Σιγά, σιγά. Ακόμα λίγο. Λίγο, 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 λίγο. Είσαι τέλεια. Και κάπου εδώ μόλις ανακαλύψαμε ότι το Hilux χωράει τσίμα τσίμα. Όταν λέμε ότι χωράει τσίμα τσίμα, το εννοούμε. Δείτε εδώ, δεν χωράει τίποτα παραπάνω. Πω, πω, πω. Πραγματικά τεράστιο. Και εννοείται πως είναι πάρα πολύ βαρύ, καθώς το Vito σηκώθηκε όλο πίσω. Όλο, όταν λέμε όλο, όλο. Υπτάμενο Vito. Τελειώσαμε και από το δέσιμο. Το έχουμε δέσει στο σασί, ακριβώς εκεί. Έχουμε δέσει και τη ρόδα μπροστά. Έχουμε δέσει εδώ μπροστά το κεντρικό. Και είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Απλά ενημέρωση. Πάμε να δούμε το τρέιλερ πώς θα γίνει να βάλουμε φώτα. Γιατί αυτά εδώ πέρα που έχουμε είναι τα εφεδρικά. Πρέπει να πάμε να συνδέσουμε αυτά εδώ. Σε αυτό το πράγμα αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να δούμε αν οι καλωδιώσεις είναι όλες κομπλέ, αν χρειάζεται κάποια αλλαγή, και να αλλάξουμε φυσικά και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο ταλαιπωρημένα όπως σας είπα και στην αρχή. Το Hilux δεν το κάνουμε τώρα, θα πάμε να αφήσουμε σε πρώτη φάση το Vito, καθώς αυτό προέχει. Πρέπει να δούμε όλα τα ηλεκτρολογικά του αν είναι κομπλέ, ώστε να πάμε μετά για αυτοκόλλητο, να αλλάξουμε ζάντες και μετά να μπούμε στο κομμάτι το μηχανικό, καθώς θα γίνει πρόγραμμα πάνω σε αυτό το πρώτο θηρίο. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα φώτα μπροστά, καθώς αυτά φέγουν πάρα πολύ, ενώ αυτά δεν φέγουν και τόσο. Γενικά θα σαταριστεί όλο το αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος πως θα παίξω με LED αρκετό σε αυτό το πέρα τα μάξι, και μέσα και έξω θα ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά, πιο εντατικά. Καθώς πρέπει σίγουρα να έχουμε καλά φώτα, επειδή εκεί που θα πηγαίνει αυτό το αμάξι δεν θα έχει και τον κατάλληλο φωτισμό. Μόλις φτάσαμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής και είχαμε να αποδεχτούμε το φίλο μας το Στέλιο. Όπως καταλαβαίνετε, το Hilux δεν είναι πάνω στα μάξι και υπάρχει λόγος που δεν είναι, θα σας το πω σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως γίνει αυτό, πάμε να δωρήσουμε το φίλο μας. Φίλε Στέλιο, λοιπόν, σε χρήζω. Καλησπέρα, από εδώ και στο εξής, είσαι ο ηλεκτρολόγος του καναλιού. Μόλις τώρα τον έχρισα, και άρα από εδώ και στο εξής να ξέρεις ότι σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, ό,τι πρόβλημα έχουμε ηλεκτρολογικό με τα αυτοκίνητά μας, θα το αναλάβεις εσύ. Ευχαριστώ. Το αναφέρω τώρα, βασικά έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος, ένας υπέροχος νεαρός, ο οποίος ασχολείται με τα ηλεκτρολογικά. Ηλεκτρολογικά, που σημαίνει αυτοκίνητα και τι άλλο. Σκάφη. Και σκάφη, και κάποια και μηχανήματα. Φυσικά. Επομένως, εγώ κάπου κάτω στην περιγραφή θα αφήσω το προφίλ του φίλου μας. Όποιος χρειάζεται κάτι, να του στείλω ένα μήνυμα για να μπορεί να λύσει κάποιο πιθανό πρόβλημά του. Και πάμε να δούμε τι έχουμε.
Εννοείται. Λοιπόν, η προϋπόθεση ήταν να σου φέρω και το Hilux, όμως υπήρχε ένα προβληματάκι. Το Hilux ήταν πιο βαρύ και πιο μεγάλο από ό,τι είναι το Vito. Άρα θα είχαμε θέμα σίγουρα στο δρόμο και έπρεπε αναγκαστικά να το κατεβάσουμε. Άρα σε επόμενο χρόνο θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε στο Hilux. Τώρα, σου έχω φέρει αυτό εδώ πέρα το τρέλερ, το οποίο όπως το πήρα ακριβώς, έτσι το έφερα. Δεν έχει καθόλου καλωδίωση, δες εδώ πέρα. Ό,τι είχε δηλαδή από τότε δεν το έχω πειράξει καθόλου, άρα πρέπει να το σετάρουμε κάπως, κάτι να το ανοίξω. Λοιπόν, βλέπεις, όπως το είχε, έτσι το παράτησα και για να μπορώ εγώ να το κυκλοφορώ στο δρόμο πήρα κάποια εφεδρικά τα οποία ήταν, ρε παιδί μου, με μπαταρία. Ξέρεις, βγάζεις βάση, ήταν με bluetooth στην ουσία, ναι. Και το είχα στην πρίζα εδώ πέρα για να μπορώ να έχω. Όμως, καλά κι αυτά, αλλά θέλει συνεχώς να έχω το νου μου να τα φορτίζω και όλα αυτά. Να μην τα χάσεις. Είναι καλή περίπτωση, αλλά πρέπει να είναι φορτισμένα στην άκρη σε περίπτωση που χαλάσει αυτό, τότε να τα βάλεις. Άρα για τις διαδρομές που κάναμε μέχρι τώρα ήταν κομπλέ. Άρα, εδώ πέρα θέλουμε να κάνουμε την καλωδίωση από μπροστά μέχρι πίσω, από την αρχή, και γενικά θέλουμε ένα restoration, ρε παιδί μου. Θέλουμε δηλαδή να αλλάξουμε αυτό, να το βάψουμε κάπως, να το σταρώσουμε. Αυτά θα τα δούμε σε άλλο χρόνο με τον αδερφό σου. Καθώς η οικογένεια έχει πολλά ταλέντα εδώ πέρα. Λοιπόν, έλεγα να σου δείξω και το Vito. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Vito Project που λέμε εμείς. Και έχω κάποια θεματάκια όπως καμένες λάμπες, φλασάκια, τέτοια. Να τσεκάρουμε λίγο τις ασφάλειες, καθώς το έχω γύρω στα 10 χρόνια, ρε παιδί μου, και το εργοδίσιο και όλα αυτά. 10 χρόνια που έχω το Vito, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, καθώς το είχε αναλάβει ο πατέρας μου, άρα τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουμε καινούριο. Και επειδή θα μπει αυτοκόλλητο, θα μπουν καινούργιες ζάντες, πρέπει, ρε παιδί μου, να δουλεύουν όλα ρολόι. Αλουμινίο. Ναι, ρε φίλε, αλουμινίου ζάντες. Γιατί. Κάθε φορά να το την πω. Λοιπόν, θα βγάλουμε τις σιδερένιες, οι οποίες είναι βαριές σαν ζάντες γενικά, και θα βάλουμε αλουμινίου μεγαλύτερες και για να δείξει την εμφάνιση, αλλά και για να μαλακώσει το βήμα. Φυσικά, εμείς δεν είμαστε πέρα για να τα κάνουμε καλύτερα, είναι να τα κάνουμε χειρότερα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα στα αφήσω εδώ λοιπόν. Τσέκαρε ό,τι είναι και θα έρθω πολύ σύντομα να μου πεις τι έχεις αλλάξει, τι χρειάζεται τα μάξι και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.